Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Γιώργος Αμαδιάς και βρισκόμαστε στο Mindset Fitness στον Άγιο Δημήτριο. Στο σημερινό μας θέμα θα μιλήσουμε για το πώς θα κάνουμε overhead squat. Μία κίνηση που απαιτεί πάρα πολύ ευληγησία και τεχνική. Επίσης, είναι μία κίνηση που δεν συνηθίζουν να κάνουν στα συμβατικά γυμναστήρια και προτιμούν να κάνουν τα κλασικά back squat. Ο λόγος είναι επειδή προτιμούν να κάνουν τα back squat ώστε να φορτώσουν κιλά και να επιτύχουν μυϊκή υπερτροφία. Ενώ στο overhead squat προσπαθούμε να αναπτύξουμε την ισορροπία, την ευληγησία και γενικότερα, όπως πολλές άλλες ασκήσεις, την αθλητικότητα. Και ναι, αθλητικότητα και υπερτροφία δεν είναι δύο έννοιες που πάνε μαζί πάντα. Ωστόσο, μπορούμε να επιτύχουμε και μια καλή υπερτροφία και αθλητικότητα με ένα συνδυασμό ασκήσεων, έτσι ώστε να είμαστε ολοκληρωμένοι. Πριν ξεκινήσουμε όμως το βίντεο για να εξηγήσουμε πώς θα κάνουμε και εμείς ένα overhead squat, βεβαιωθείτε ότι έχετε δει το προηγούμενο βίντεο που έχω ανεβάσει για το πώς θα κάνουμε καθίσματα χωρίς τίποτα και για το πώς θα κάνουμε ένα shoulder to overhead. Όπως καταλάβατε, έχω μια συνοχή στα βίντεο που ανεβάζω, μια σειρά, έτσι ώστε να φτάσουμε σε πιο πολύπλοκες κινήσεις. Κάτι ακόμα πάρα πολύ σημαντικό είναι να έχουμε κάνει πάρα πολύ καλό ζέσταμα στους ώμους και γενικότερα να έχουμε αφιερώσει χρόνο για πολύ καλό mobility στους ώμους. Γενικά θεωρώ πως η ευληγησία στους ώμους είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για να επιτύχουμε ένα overhead squat, καθώς σε ένα γυμναστήριο παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι, ειδικά άντρες, δεν μπορούν να κάνουν ένα βαθύ κάθισμα κρατώντας ένα PVC πάνω από το κεφάλι. Άρα θα πρέπει να αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο στην ευληγησία των ώμων. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με ένα PVC και θα το βάλουμε σε ένα rack για να δούμε πώς είναι να παίρνουμε την μπάρα από ένα rack και να πάμε σε θέση overhead squat. Τοποθετούμε αρχικά το rack στο ύψος των ώμων, έτσι ώστε με ένα μικρό dip να μπορούμε πολύ εύκολα να πάρουμε την μπάρα. Τοποθετούμε την μπάρα πίσω στους τραπεζοειδείς, στα μαξιλαράκια, όχι ακριβώς πάνω στον αφιένα, αλλά ούτε χαμηλά στην πλάτη. Το πόσο ανοιχτά θα πιάσουμε την μπάρα έχει να κάνει καθαρά με την ευληγησία του καθενός. Αν για παράδειγμα δεν έχουμε πάρα πολύ καλή ευληγησία, ίσως να είναι καλύτερη ιδέα να πιάσουμε την μπάρα αρκετά ανοιχτά. Αν πάλι η ευληγησία μας είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, αυτό που προτείνω εγώ είναι να πιάσουμε την μπάρα λίγο πιο κλειστά από εκεί που πιάνουμε την μπάρα στο snatch. Γιατί σε αυτή τη θέση θα νιώθουμε ενδεχομένως λίγο πιο δυνατοί στους ώμους. Φανταστείτε άλλωστε να κάνετε ένα κατακόρυφο με ανοιχτά χέρια και ένα κατακόρυφο με λίγο πιο κλειστά χέρια. Εννοείται ότι στα πιο κλειστά χέρια εκεί θα μπορείτε να κρατηθείτε για περισσότερη ώρα. Άρα, έστω ότι είναι σε καλό σημείο η ευληγησία μας, έχουμε πιάσει την μπάρα λίγο πιο κλειστά από τη λαβή που έχουμε στο snatch, σηκώνουμε την μπάρα με ένα μικρό dip και κάνουμε ένα διβηματάκι προς τα πίσω. Από αυτή τη θέση θα σηκώσουμε την μπάρα με ένα shoulder to overhead. Γενικότερα, όταν βαραίνει η μπάρα, η καλύτερη τρόπη για να σηκώσουμε την μπάρα πάνω από το κεφάλι είναι είτε το split jerk είτε το push jerk. Εμένα προσωπικά με βολεύει το split jerk. Κάποιον άλλο αθλητή βέβαια μπορεί να το βολεύει το push jerk. Έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες του κάθε αθλητή. Σε ένα αρχάριο φυσικά θα σηκώσουμε την μπάρα με τον πιο εύκολο τρόπο, όπως για παράδειγμα το push press. Όταν ξεκινάει η μπάρα για shoulder to overhead πίσω του κεφάλι, είναι αρκετά παρόμοιο με το να ξεκινάει η μπάρα μπροστά. Ίσα-ίσα που είναι και πιο εύκολο γιατί η μπάρα ήδη είναι σε ευθεία θέση. Οπότε κάνουμε ένα καλό jerk και σταθεροποιούμε το κιλό πάνω από το κεφάλι. Στη συνέχεια ανοίγουμε τις φτέρνες του άνοιγματων ώμων και οι μύτες είναι ελαφρώς προς τα έξω. Πάμε τη λεκάνη ελαφρώς προς τα πίσω και επιδιώκουμε την μπάρα να μην τη φέρουμε μπροστά από το κεφάλι, να είναι πάνω από το κεφάλι και ελαφρώς πίσω. Η καρπή δεν θα πρέπει να είναι κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά να είναι ελαφρώς προς τα πίσω. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή πολλές φορές μπορεί να μας πονέσουν οι καρποί, καλό είναι να φοράμε περικάρπια. Στη συνέχεια παίρνουμε μια βαθιά ανάσα, σταθεροποιούμε το κιλό και κατεβαίνουμε αργά προς τα κάτω, πηγαίνοντας τη λεκάνη προς τα πίσω. Την ανάσα θα πρέπει να την κρατήσουμε μέχρι να κατέβουμε εντελώς κάτω, αλλά και καθώς πρόχνουμε το έδαφος ώστε να ανέβουμε προς τα πάνω. Αφού περάσουμε τα μισά της διαδρομής στο ανέβασμα, τότε μπορούμε να εκπνεύσουμε. Αφού γράψουμε τις επαναλήψεις που επιθυμούμε, κατεβάζουμε με μια καλή απόσβεση την μπάρα στους τραπεζοειδείς. Και με μεγάλη προσοχή ακουμπάμε την μπάρα στο rack, κοιτάμε δεξιά-αριστερά έτσι ώστε να σιγουρευτούμε ότι η μπάρα έχει ακουμπήσει στο rack, γιατί πολλές φορές μπορεί να ακουμπήσει κάτω από το rack και να μας φύγει η μπάρα και να τραυματιστούμε. Γι' αυτό πάντα τσεκάρουμε και δεξιά και αριστερά. Επίσης, κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε είναι όταν πηγαίνουμε είτε προς τα πίσω είτε προς τα εμπρός, να μην πηγαίνουμε τέλειως ευθεία το σώμα, σαν τσολιάδες, να έχουμε λυγισμένα λίγο τα γονατάκια έτσι ώστε να έχουμε καλό κέντρο βάρους και να μην σκοντάψουμε και πέσουμε. Γιατί μπορεί να έρθει και η μπάρα πάνω μας και να χτυπήσουμε.
Τώρα, εγώ ανέφερα τη σωστή τεχνική για την περίπτωση που δεν έχουμε θέματα κινητικά, δεν έχουμε θέματα ευληγησίας. Τώρα, στην περίπτωση που μας δυσκολεύει πάρα πολύ στο να μείνουμε σε αυτή τη θέση και δεν μπορούμε να κατέβουμε σε βαθύ κάθισμα, είναι πάρα πολύ ωφέλιμο να κάνουμε τις ασκήσεις που σας ανέφερα και πριν στο βίντεο που έχω ανεβάσει στο παρελθόν, Shoulder Mobility. Μία βέβαια εξίσου πάρα πολύ καλή άσκηση και ίσως μία τις πιο ωφέλιμες είναι να έχουμε την μπάρα overhead σε overhead position, δηλαδή πάνω από το κεφάλι με τεντωμένους αγκώνες, να έχουμε ενεργοποιημένους τους ώμους και να μείνουμε σε εκείνη τη θέση που μας ζορίζει περισσότερο. Αν για παράδειγμα εμένα με ζορίζει να έχω απλά τεντωμένα τα χέρια μου και να έχω 5 εκατοστά τη λεκάνη προς τα πίσω, αρκεί να μένω σε αυτή τη θέση για μερικά δευτερόλεπτα. Μελλοντικά θα δούμε ότι θα βελτιωθούμε και θα μπορούμε να κατέβουμε όλο και πιο κάτω. Το μόνο που θα πρέπει να κάνουμε δηλαδή είναι να κρατάμε την μπάρα πάνω από το κεφάλι. Κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να πάμε στο βαθύ κάθισμα. Αν πάλι βελτιωθούμε και μπορούμε να το κάνουμε και αυτό αρκετά άνετα και είμαστε λίγο πιο προχωρημένοι, μπορούμε να επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία αλλά με πιο κλειστή λαβή. Αυτό κάνει τη διαδικασία πολύ πιο δύσκολη. Ένα άλλο tip που θα μας βοηθήσει ώστε να κάνουμε στα πρώτα μας στάδια ένα overhead squat είναι τα παπούτσια αρζιβαρών, αν έχουμε την πολυτέλεια να πάρουμε. Επειδή αυτός ο πάτος θα μας δώσει την ευκολία και τη σταθερότητα στο να κατέβουμε σε ένα μεγάλο εύρος κίνησης. Αν πάλι δεν μπορούμε να πάρουμε αυτά τα παπούτσια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο plate και με προσοχή να τοποθετηθούμε ακριβώς πάνω στα plate. Ένα άλλο στοιχείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι το foam roller που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην ευληγησία των ώμων και της πλάτης ώστε να έρθουμε σε ίσια στάση. Όπως καταλάβατε, αυτή η άσκηση έχει να κάνει πάρα πολύ με την ευληγησία, οπότε θα πρέπει να αφιερώνετε χρόνο και πριν και μετά την προπόνηση και σε καθημερινή βάση. Ειδικότερα αν προέρχεστε από προπόνηση γυμναστηρίου συμβατική με μηχανήματα και δεν κάνετε διατάσεις στο τέλος, θα δημιουργήσει πάρα πολλές δισκαμψίες στους ώμους και θα σας δυσκολέψει πάρα πολύ αυτή η άσκηση. Δουλέψτε πάρα πολύ καλά αυτές τις ασκήσεις και γενικότερα τη βάση του squat και ό,τι το περιβάλλει, γιατί αν δεν χτίσουμε καλά τις τεχνικές των βασικών ασκήσεων, δεν θα μπορούμε να κάνουμε τις προχωρημένες και πιο αθλητικές κινήσεις. Την επόμενη εβδομάδα το θέμα μας θα είναι το squat snatch, οπότε θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Αυτά είχα να πω για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να σας ήταν χρήσιμο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.